Είναι μια γιορτινή μέρα από ό,τι είδατε σήμερα. Και αυτό που έχει αξία είναι ότι εκτός από ότι που ερμένουμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά μας, μια γιορτή που είναι παραδοσιακή για τη χώρα μας και γενικότερα για όλους μας, σήμερα έχουμε μια γιορτή του στολίσματος του δέντρου που είναι από τους παιδικούς σταθμούς. Βλέπουμε ότι τα παιδάκια τα ίδια έρχονται και στολίζουν το δέντρο, νιώθουν αυτή την αγάπη και τη χαρά και νομίζω ότι όπως κάθε χρόνο και φέτος είμαστε παρόν με το Δήμο Τρίπολη για να χαρίσουμε στα παιδιά, όπως είπα και νωρίτερα, αυτή τη χαρά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλο το προσωπικό που εργάζεται στους παιδικούς σταθμούς, διότι αυτά που βλέπετε είναι κατασκευασμένα, δεν αγοράσαμε στολίδια για να βάλουμε στα δέντρα, είναι ο κάθε παιδικός είχε τη δική του φιλοσοφία να στολίσει το δέντρο του και καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει μεγαλύτερη αξία. Συγχαρητήρια στο προσωπικό που έδωσε όλη αυτή τη βαρύτητα να τα παιδιά να αγαπήσουν αυτές τις γιορτές, να καταλάβουν ότι οι γιορτές που έρχονται να νιώσουν κάτι, όπως νιώθουμε και εμείς οι μεγάλοι που το έχουμε ανάγκη λόγω και των γεγονότων που έχουμε περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό που γίνεται σήμερα να ακολουθείτε όλα τα χρόνια. Σήμερα βέβαια έχουμε και σύμμαχο τον καιρό, που είναι πολύ καλός ο καιρός, δεν κάνει κρύο και τα παιδιά χαίρονται και αυτά που είδατε εδώ πέρα. Νομίζω ότι είναι η μέρα, όπως είπα και σήμερα, μια γιορτινή και να ακολουθήσουν και οι επόμενες μέρες να έχουμε αγάπη ο ένας με τον άλλον, να μην τσακωνόμαστε, να μην υπάρχουν προβλήματα, γιατί πράγματι η υγεία και η υγεία είναι το βασικότερο πράγμα που θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο. Στις 13 του μήνα που ανάβει το δέντρο, συμμετέχει το νομικό πρόσωπο με το καπί και τη χοροδία του σε όλη αυτή τη διάσταση που θα απολαύει η μέρα αυτή, τη γιορτινή μέρα. Και θα συμμετέχει το καπί με τη χοροδία του, με κάποια παιδιά του μουσικού σχολείου και ευχαριστώ το μουσικό σχολείο που ανταποκρίνεται πάντοτε στις εκδηλώσεις που όποτε έχουμε ζητήσει και μας έχουν βοηθήσει και ατομικά τα παιδάκια που θα δείτε μεθαύριο. Και επιπλέον να αναγγείλουμε ότι στις 22 του μήνα, το απόγευμα στις 6 ώρα, στο πνευματικό κέντρο κάναμε μια ομαδική γιορτή του νομικού προσώπου με όλες τις δομές τους. Εκεί θέλαμε, να το πω λαϊκά, να παντρέψουμε τη μικρή ηλικία με τη μεγάλη και θα έχει και η παιδική σταθμή, που όλοι οι παιδικοί σταθμοί θα κάνουν τη γιορτή τους των Χριστουγέννων μέσα στο πνευματικό κέντρο, θα είναι το καπί, θα είναι η φιλαρμονική. Η φιλαρμονική θα μας παίξει τα παραδοσιακά μας κάλαντα και όλα ό,τι χρειάζεται, κάποια άλλα τραγούδια που έχει επιλέξει. Και νομίζω μέσα από αυτή την εκδήλωση θα είναι μια εκδήλωση και παρακαλούμε τον κόσμο να τη στηρίξει, να έρθει στο πνευματικό κέντρο στις 22 Δεκεμβρίου και να μας δώσει μεγαλύτερο θάρρος για να κάνουμε τις επόμενες εορτές πιο καλύτερες. Θα μας πει κύριε Πόρο και δύο λόγια, εάν ο χώρος ο συγκεκριμένος έχει επιλεγεί να είναι καθαρά για τα παιδιά εδώ ή είναι για όπου υπάρχει δεντράκια στην πόλη, σε όλα τα δρομάκια μπορούν να αξιοποιηθούν τα δέντρα με κάποια στολίδια ή μόνο καθαρά εδώ για τα παιδιά που είναι συγκεκριμένα δέντρα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ζητήσαμε, επειδή έχει αυτό το σκέπαστρο, δεν ξέραμε τι καιρός θα κάνει και ανταποκρίθηκε και την ευχαριστούμε την κυρία Καρούτζου και όλους στο Δήμο που επιλέξανε το χώρο αυτό. Ναι. Εμείς κάναμε μια επιλογή του χώρου διότι είναι ένας χώρος κάτω από ένα σκέπαστρο, αλλά είναι ομαδικά όλα τα παιδική σταθμή σε αυτό το χώρο. Δηλαδή τα παιδάκια στολίζουν μόνο εδώ. Τώρα, τα επόμενα δέντρα, γνωρίζετε ότι έχουμε ένα δέντρο του καπί, το οποίο θα σας έρθει μια ανακοίνωση για τη Δευτέρα, κάποια στιγμή, κάποια ώρα, που το καπί και εκεί θα έχει τη δραστηριότητά της η τρίτη ηλικία να στολίσει το δέντρο και συγγνώμη δεν το ξέχασα νωρίτερα να σας το πω και επομένως θα έχουμε και άλλη μια εκδήλωση τη Δευτέρα που θα στολίσει το καπί το δέντρο. Τώρα τα παιδάκια μόνο εδώ κύριε Μουστόγιαλη γίνεται αυτό που βλέπετε και όχι σε κάποια άλλα δέντρα που πλέον τα δέντρα έχουν μοιραστεί και σε κάποιες επιχειρήσεις, έχουν σε κάποια σχολεία, θα γίνει, το κάθε σχολείο θα κάνει μόνο του την εκδήλωσή του. Σήμερα πραγματοποιείται μια όμορφη δράση από τους παιδικούς σταθμούς, στα οποία συμμετέχουν όλοι οι παιδικοί σταθμοί του νομικού προσώπου, τα νήπια και η παιδαγωγή. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους γονείς που σήμερα αφήσαν τις δουλειές τους για να μπορέσουμε εμείς να πραγματοποιήσουμε αυτή την όμορφη δράση. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια τόσο στα νήπια όσο και στους παιδαγωγούς για αυτό το όμορφο έργο που μας παρουσίασαν.
και να ευχηθώ καλές γιορτές και όλες οι γιορτές που θα γίνουν από εδώ και πέρα για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις να είναι όμορφες σαν τη σημερινή. Έχετε σχεδιάσει ως Δήμος από την υπηρεσία πώς θα εορταστούν στους παιδικούς σταθμούς, τι έχετε ετοιμάσει δηλαδή από πλευράς Δήμους και από τις διευθύντριες των παιδικών σταθμών να εορταστούν? Ναι. Έχουμε κανονίσει μία γιορτή η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, το απόγευμα στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου. Εκεί θα είναι όλοι οι παιδικοί σταθμοί, αλλά φέτος κάνουμε μία καινοτομία στην οποία βάζουμε μέσα και τη Φιλαρμονική του Νομικού Προσώπου και το ΚΑΠΗ. Να έχουμε όλες τις δομές οι οποίες μπορούν να προσφέρουν κάτι σε αυτές τα κοινωνικά γίγνεσθε, να είναι όλοι μαζί. Και στα σχολεία πώς θα γιορταστεί, σκετσάκια, με βήματα? Όχι, όχι, όχι. Θα είναι μία γιορτή μόνο εκεί, γιατί έχουμε μικρά παιδάκια και δεν μπορούμε να τα, να τα επιβαρύνουμε και με άλλες ετοιμασίες, με άλλη οργάνωση.